Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας αποτελεί μια από τις παλαιότερες φιλαρμονικές της Ελλάδας και έναν από τους σπουδαιότερους πολιτιστικούς φορείς όχι μόνο της πόλης και του Δήμου μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και της χώρας ολόκληρης, θα σας έλεγα. Από την ίδρυσή της το 1896 έως σήμερα, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό και πλούσιο έργο στον τομέα του πολιτισμού και της μουσικής, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε πολλές θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμμετέχοντας στις εθνικές εορτές και δίνοντας το ξεχωριστό χρώμα που όλοι γνωρίζουμε και πραγματοποιώντας διακεκριμένες εμφανίσεις όπως συναυλίες και παρελάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα φροντίζουμε καθημερινά για την αναβάθμισή της σε όλα τα επίπεδα και σε όργανα και σε στολές, κυρίως όμως αυτό που έχουμε προγραμματίσει και θα γίνει άμεσα, να μεταστεγαστεί σε ένα νέο περιβάλλον που να είναι αντάξιο και της ιστορίας της και των προοπτικών και των δυνατοτήτων που έχουν όλα τα παιδιά μας. Κλείνοντας το σύντομο αυτό χαιρετισμό, θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και να συγχαρώ τον μαέστρο μας, τον Δημήτρη τον Μαντά, για την πολύχρονη συνεισφορά του στη Φιλαρμονική και στον τόπο. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας, τα οποία την ανέδειξαν και συνεχίζουν να την κρατούν ψηλά ως ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό φορέα του τόπου εδώ και 120 χρόνια, και να καλέσω τους μικρούς δημότες μας να εγγραφούν στα μαθήματα της Φιλαρμονικής που παραδίδονται δωρεάν. Ευχαριστούμε στο μαέστρο μας και αρχιμουσικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας, τον κύριο Δημήτρη Μαντά. Ο οποίος δεν παρέχει μόνο μουσική παιδεία σε όλους εμάς, μικρούς και μεγάλους, αλλά καταξιώνει και ανθρώπους αργότερα στο κοινωνικό σύνολο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εγώ προσωπικά όλους τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια από τότε που είμαι εδώ. Πράγματι όλοι και οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια ήταν δίπλα μας. Θα μπορούσαν να ήταν ακόμα καλύτερα για να μπορούν να είναι τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Εμείς αυτό θέλουμε, γι' αυτό δουλεύουμε. Όλα τα παιδιά αφήνουν από το χρόνο τους για να ασχοληθούν για την πόλη, για τη φιλαρμονική μας. Και θέλουμε τη σημερινή συναυλία και εγώ και οι συνεργάτες μου και όλα τα παιδιά να την αφιερώσουμε σε αυτούς που κράτησαν αυτή τη φιλαρμονική, σε αυτούς που δεν υπάρχουν, δεν είναι μαζί μας, αλλά και σε αυτούς που είναι εν ζωή. Αυτοί κράτησαν τη φιλαρμονική για να είμαστε εμείς σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το 1896 ιδρύθηκε στη Λαμία ο Μουσικός Σύλλογος Λαμίας. Είναι το εναρκτήριο έτος της Φιλαρμονικής Λαμίας. Στους σκοπούς του Μουσικού Συλλόγου, εφόσον δεν υπήρχε οδείο, ήταν η διδασκαλία πνευστών και εγχώρδων οργάνων για φιλαρμονική ορχήστρα που έδινε συναυλίες σε δημόσιους χώρους και άλλα. Μάλιστα, στο εξοκλήσι της Ταράτσας, της Αγίας Παρασκευής Ταράτσας, υπάρχει μια εικόνα που είναι δωρεά των μουσικών Λαμίας. Σε αυτήν αναγράφονται 17 ονόματα, με πρώτο τον αρχιμουσικό Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο. Δήμαρχος Λαμίας ήταν τότε ο δραστήριος Αριστίδης Κλιβανιώτης. Ο Σύλλογος ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου, υποστηρίζοντας και τη λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής.